στο κόρνερ, καθώς ο Ηρακλής είναι με 10 τώρα. Ο Σμόντσακ τραυματίστηκε και χρειάστηκε να δεχτεί τις πρώτες βοήθειες. Τελείω Φωτάκης. Πατυχαίρι του Ροντρίγκο και πέναλτι από τον Ροντρίγκο. Δείτε εδώ την προσπάθεια του να αποκρούσει. Απλώνει το χέρι του και βεβαίως ο Αργυρόπουλος δείχνει κατευθείαν το πέναλτι. Ένα πέναλτι για το οποίο νομίζω πως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Βλέπετε πως απλώνει το χέρι του. Το 81 απέναντι στον Πάρτο, η Παλαστατίκια, η Λάρισα ισοφαρίζει 1-1 στο και να συνεχίσει το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω το καταλαβαίνετε όλοι θα έχει ένα συγκλονιστικό φινάλε. Days by careless words, cozy in my mind. Έχει το κόρνερ για τον Τσιπερδού και πάλι με τον Φωτάκη. Δεν μπορεί ο Νταμπίσα αυτή τη φορά με το πόδι. Βενετίνη γυρίζει κεφαλιά και πάλι ο Γκαλίνοβιτς. 2-1 για τη Λάρισα από τον Γκαλίτσιο. Δεν μπόρεσε στην εξέλιξη της φάσης να κάνει το παραμικρό. Δείτε ξανά ο Βενετίδης γεμίζει και παλιά με τον Γκαλίνοβιτς να διώχνει. Ήταν από τον Κότσιο. Δείτε, διώχνει ο Γκαλίνοβιτς όπως προηγείται με 2-0 του Όπι. Ισόπαλο ήταν και το περσινό αντίστοιχο παιχνίδι, έληξε 1-1. Βέβαια αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί, έχουμε ακόμη χρόνο και όλα γίνονται. Η Σέντρα μέσα στην περιοχή και φαλιά γκολ! Πράγματι, το 1-0 από τον Πάρα που βγάζει και τη φανέλα. Ήταν ο Κόσλε, ο Κατιαρός που έβγαλε τη Σέντρα και ο Πάρα εκτέλεσε άλλη μια φορά, βλέπετε τον Κατιαρό. Η κεφαλιά και το 1-0, άλλο ένα replay. Και βέβαια ο κύριος Παπασταμάτης υποδεικνύει. Σαρμιέντο πήρε την μπάλα, η πάσα του προς τον Κλέιτον σε μαρκάρεται. Μεγάλη στιγμή το goal για τη Λάρισα, 0-1 από τον Κλέιτον. Δείτε ξανά, ο Σαρμιέντο ήταν μόνος, θα δώσει την πάσα για τον Κλέιτον, υπογυρίζει και πλασάρει το 0-1 για την ΑΕΛ το 17ο λεπτό. Πάλι μια φορά, δεν μπόρεσε να τον κόψει. Ωραίο σουτ στα δίκτυα, 1-0. Ο Κλέιτον είναι αυτός που ανοίγει το σκορ για τη Λάρισα. Στη μοναδική περίπτωση που
που η άμυνα του Αστέρα Τρίπολης σε αυτό το πρώτο ημίχρονο αδράνησε. Ξεχάστηκε ο Σίλβα Κλέιτον με το τέταρτο γκολ του στο φετινό πρωτάθλημα. Βάζει μπροστά για τον Ιγκλέσιας. Πώς θα περάσει κάθετα στον Φωτάκη, ευκαιρία για τη Λάρισα, το σούτ από τον Κόσλεϊ Κόντρες, ευνοεί το Βενετίδης, προσπίση. Η πάσα για τον Κλέιτον, το σούτ από κοντά, 1-0 για τη Λάρισα από τον Γιώσεφ Κόσλεϊ. 27ο λεπτό, δείτε από την φάση διαρκείας, ξεκίνησε από την δεξιά πλευρά. Μπάλα έφτασε στον Φωτάκη. Αυτός γυρίζει τον Κόσλεϊ. Το σούτ θα κοντράριστεί. Δεν μπόρεσαν να απομακρύνουν όπως θα ήθελαν οι φιλοξενούμενοι. Προσπίση του Βενετίδη. Πάσα για τον Κλέιτον. Ξανά στον Βενετίδη. Μία ακόμη πάσα από τον προθυμένο Στέλιο Βενετίδη. Και ο Κόσλεϊ από κοντά κάνει το 1-0 στο 37ο λεπτό. Θα δούμε σε επανάληψη από άλλη οπτική γωνία πώς. Με την εξαιρετική ενέργεια του Στέλιου Βενετίδη, την πάσα στον Κλέιτον και πάλι ο Βενετίδης, μία ακόμη πάσα χρειάστηκε. Καρακάκης ο οποίος θα κοντρουλάει τώρα, χάνει την μπάλα από την παρέμβαση του Γκαλίτσιου. Η πάσα για τον Πάρα, εκεί υπάρχει πέναλτι του Καρακάκη. Δείτε εδώ, κοντρουλάρει και δίνει την ευκαιρία στον Γκαλίτσιο να μπει στη μεγάλη περιοχή. Από εκεί και πέρα είδαμε το μαρκάρισμα, το αντικανονικό μαρκάρισμα του Ανατολάκη πάνω στον 2-0 από τον Κλέιτον Σίλβα, που δίνει διπλό προβάδισμα στην ομάδα του και αφορά την βαθμολογική θέση της ομάδας για την συνέχεια του πρωταθλήματος. Έπεσε σωστά ο Μιχαηλίδης, ο Σίλβα είχε όμως στοχεύσει σωστά στην δεξιά γωνία. Δεν μπορούσε ο τερματοφύλακας του Αστρών να ανάσει από τον κόλλη. Σαρμιέντο γεμίζει, ο Κλέιτον. Σπουδαία επέμβαση, η φάση δεν έχει τελειώσει, 0-1 από τον Αλεξάνδρου. Είδε και πάλι ο Σαρμιέντο, κάνει τη σέντρα. Λέει τον Κυρίτσι. Στην πρώτη περίπτωση δεν μπόρεσε ο Κόντε, στην δεύτερη ο Αλεξάνδρου έδειξε την μπάλα στα δίχτυα. Του πλάζει εδώ, σε μια άλλη οπτική γωνία, το γκολ με το οποίο προηγείται η Λάρισα. Λέει τον εκτελεστή. Τα δίχτυα 1-0. Δεν μπόρεσε να διώξει ο Μωρέτο, 1-0. Ο Τουράκη μπήκε στην πορεία της μπάλας της εκπέμπρες. Ήταν άλλη μια φορά εξαιρετικό ο Κλέιτον. Ο Τουράκη ήρθε από ακουβά την μπάλα. Ο Μωρέτο δεν μπόρεσε να διώξει. 1-0. Άλλαξε την πορεία της μπάλας ο Τουράκη, ο Πολωνός, ο οποίος εξαργυρώνει με το ντεμπούτο του, το συμβόλαιό του. Σκόρερ, γκολτζή, η Λάρισα, μήνες τώρα. Ζουράφσκι τη φορά αυτή αποφεύγει τον Τζόρβα. Ο θεματοφύλακας του Όφη τον νίκησε στο δεύτερο λεπτό. 16 λεπτά αργότερα όμως την εξαιρετική ασίστ του Κλέιτον δεν έχει απάντηση.